Με αφορμή 18 Δεκέμβρη, την Παγκόσμια Μέρα Μετανάστη, επιλέξαμε σήμερα σαν τομεακή οργάνωση να κάνουμε μια εξόρμηση στα σχολεία της Γκράβας, σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα με μεγάλα αντίστοιχα προβλήματα, σε ένα συγκρότημα στο οποίο συνυπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες Έλληνες μαθητές, μαζί όμως με εκατοντάδες μετανάστες, παιδιά που έχουν έρθει από χώρες Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων και ούτω καθεξής. Παιδιά που συνυπάρχουν μεταξύ τους, αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα στη ζωή τους, όπως είναι η έλλειψη υποδομών στα σχολεία τους, καθηγητών, τα μορφωτικά κενά, η έλλειψη μέτρων προστασίας απέναντι στον κορονοϊό και την πανδημία. Αντίστοιχα, αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα στη μετέπειτα ζωή τους και οι γονείς τους, όπως είναι η ανεργία, η φτώχεια, η ανασφάλεια. Είναι κοινές οι αιτίες δηλαδή που οδηγούν ένα νέο, μια οικογένεια να αφήσει τη χώρα του, με τις αιτίες σήμερα που αφήνουν ένα παιδί ανασφάλιστο ως προς το μέλλον του, ως προς το τι δουλειά θα κάνει και ούτω καθεξής. Η Κομμουνιστική Νεολαία παλεύει ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού, φασισμού, στα σχολεία, στις γειτονιές, παλεύει ενάντια στις κυβερνήσεις και όλες τις συμφωνίες που μπλέκουν τον ελληνικό λαό ακόμη πιο βαθιά στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, πρωτοστατεί στο να πάρθουν τώρα άμεσα μέτρα προστασίας και νομικά και πρακτικά για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Να εκπονηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη το υπόβαθρο, η ιστορία, ο πολιτισμός του κάθε λαού για την εκπαίδευση των παιδιών. Να παρθούν άμεσα τώρα ουσιαστικά μέτρα ένταξης όλων των προσφύγων και μεταναστών στην εκπαιδευτική διαδικασία.